Σκέφτονται με τόση ουσιαστική ωριμότητα και να έχουν συνειδητοποιήσει τόσο βαθιά αυτό που σήμερα αντιμετωπίζουμε, την έλλειψη της ενότητας και του κατά πόσον η Ελλάδα είναι η ζωή μας. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά και όχι μπράβο σε εμάς που πολύ συχνά το ξεχνάμε. Εμείς όμως σήμερα φροντίσαμε να θυμηθούμε την Ελλάδα μας. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, το έχουμε πει επανειλημμένως. Γι' αυτό και έχουμε εδώ φίλους, όπως είδατε πριν, από την Κέρκυρα την όμορφη. Τώρα έχουμε τη Λεβεντομάνα Κρήτη. Το είπα καλά. Το είπα καλά. Λεβεντομάνα, κοίτα, βέβαια. Κοίτα, κάτι κριτήκαρος και κάτι κριτικό που λες. Να είστε καλά και καλώς ήρθατε. Και τα όργανα είναι έτοιμα. Τι θα μας πούν τα παιδιά, τι θα μας χορέψουν. Μαντινάδα θα φτιάξουμε. Βέβαια. Μαντινάδα θα φτιάξουμε για τον Κώστα του Χαρδαβέλα. Δεν ξέρω, σκεφτείτε. Θα του τη φτιάξετε εδώ επί τόπου. Χρειάζεται χρόνος. Ω, δεν μπορεί, θα στο γεννηθεί τώρα. Γιατί το μάτσο, ρε τσακίρικο, σε βλέπω. Με στην εξυπνάδα είσαι. Για πείτε, παιδιά. Από πού είμαστε? Είμαστε όμιλος κριτών Σταυραετή. Σταυραετή. Χορευτικό συγκρότημα. Μάλιστα. Ο Γιάννης Ακουμιανάκης. Ο Γιάννης Ακουμιανάκης. Είσαστε κριτική, παιδιά. Βεβαίως, όλοι. Όλοι. Όλοι κριτικοί. Από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι εσύ? Από όλη την Κρήτη. Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο τώρα. Ο Γιώργης είναι από το Ηράκλειο. Γεια σου, Γιώργη. Η Ζαφυρία επίσης. Εσύ, Ζαφυρία μου. Το Ηράκλειο, Καρδουλά μου. Ο Μανώλης από το Ρέθυμνο και η Χρυσούλα. Και η Χρυσούλα από το Ρέθυμνο. Και το συγκρότημα. Και η Μαρία από τα Χανιά. Συγγνώμη. Έχω φάει στα Χανιά, Μαρία. Α, καλά. Δηλαδή έχω κάνει γενς βόλτες εκεί στο λιμάνι. Εκεί πάνω. Πανέμορφα. Τι ομορφιά είναι αυτή. Πανέμορφα. Καλά, είναι από τα ωραιότερα νησιά μας. Η Κρήτη δεν υπάρχει από πολύ. Είναι και το συγκρότημα εκεί πέρα. Το συγκρότημά μας από πού είναι? Το συγκρότημα. Χανιά, Ηράκλειο, Ηράκλειο. Τώρα λοιπόν, για πείτε με έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, ας πούμε. Κατεσέ, ποια είναι η ωραιότερη πόλη της Κρήτης? Έτσι γρήγορα. Όλη η Κρήτη είναι ωραία. Α, ναι, αυτό είναι. Σιγά μη σου λέγε. Καλά, καλά. Και όταν ερχόμαστε εκεί, Χανιά και το Ρέθυμνο. Να ρωτήσουμε για αυτά εδώ. Τους κοχλιούς να ρωτήσουμε. Μόνο αυτά. Εσύ όλα τα ξέρεις, το ξέρω. Τι είπε, Νίκο. Εγώ δεν τα ξέρα. Όχι, γιατί με κορόιδεψες τώρα, μη ρωνεύτηκες λίγο. Όλα τα ξέρεις. Όλα τα ξέρω, κατά αυτή την έννοια. Φωτεινός παντοκνώστης. Αυτό τι είναι, αυτά είναι, σας πω εγώ. Τα τυροπιτάγια με κριτική μυζήθρα μέσα. Παναγιά μου. Χορέψτε, παιδιά, γιατί εγώ πρέπει να φάω τώρα. Συγγνώμη, χορέψτε. Λοιπόν, τι θα μας χορέψετε? Λοιπόν, θα χορέψουμε ένα συρτό καστρινό. Ναι. Και μετά τα παιδιά θα μας πούνε μαντινάδες. Αυτό. Από την ημέρα και άλλες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Εντάξει. Thank you.
Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Γιατί αυτό θέλει συζήτηση. Περίμενε. Πού είναι αυτή η μπανάνα, η μπανανούλα που είναι, που βρίσκεται, χάθηκε? Για να την βρούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά, γιατί είναι εξαιρετική. Όλοι είναι εξαιρετικοί. Και η κοπέλα είναι. Βρε, δεν ζαλίστηκες. Δεν ζαλίστηκες. Τι όχι. Συνήθεια, για να το να μου τα πεις, για να το να μου τα πεις. Δηλαδή, πόσο μπορεί κάποιος άνθρωπος να συνηθίσει να γυρνάει τόσες στροφές, τόσο γρήγορα? Για 13 χρόνια που χορεύω. 13 χρόνια χορεύεις, καρδούλα μου, μα είσαι μικρή. Πόσο χρονών είσαι? 16. Από τριών χρονών χορεύει. Αγάπη μου γλυκιά, και τι αισθάνεσαι σήμερα, τις μέρες που περνάμε για την Ελλάδα μας? Πολύ περήφανη. Περήφανη? Περήφανη, πάρα πολύ. Και ό,τι και συμβεί, οι Έλληνες? Στην πρώτη γραμμή, στην πιστεύω. Πρώτη γραμμή, καρδούλα μου. Μάτια μου γλυκά. Εσένα τι να σου πω, αγόρι μου, τι να σου πω. Πόσο ύψος είναι αυτό?
Αυτό ήταν από τα χαμηλά, πιστεύω σήμερα. Α, από τα χαμηλά ήτανε. Α, ναι. Πάμε και ψηλότερα. Δεν σ' άρεσε δηλαδή εκεί που έφτασες. Δεν μπορούσαμε να σε βγάλουμε πλάνο στην κορυφή του Θεού. Πόσα χρόνια χορέψεις? Εσύ ως τα 18. 18. Μα όλοι ξεκινήσατε από τόσα, από κούτσικα. Α, γι' αυτό είσαστε τόσο καλοί, ε. 18 χρόνια. Πώς είναι το όνομά σου? Γιώργης Μουλακάκης, λίγο. Γεια σου, ρε Γιώργη. Γεια σου, ρε Γιώργη. Τη λεβεντιά το λένε. Δεν ήσουν κακός. Εσύ πόσα χρόνια χορεύεις? Εγώ χορεύω γύρω στα 14 χρόνια. 14 χρόνια. Όλοι ξεκινήσατε από πιτσιρίκια. Ναι. Τι γίνεται, η Κρήτη έχει παράδοση σε αυτό? Δηλαδή μπαίνουν τα παιδιά ακόμα και σήμερα, ναι, και τώρα, ναι, και όλες οι νεότερες γενιές. Και όχι μόνο Κρητική. Και όχι μόνο Κρητική. Με την παράδοση. Βέβαια. Ασχολούνται. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τουλάχιστον είμαι παρήγορο. Να βλέπεις νέα παιδιά σαν εσάς που θα μπορούσαν να περνάνε το χρόνο τους δεν ξέρω πού και να ασχολούνται με την παράδοση και να τη διατηρούν τόσο όμορφη όσο τη διατηρείτε εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε μια κριτικοπούλα εδώ? Την Έλλη. Το ξέρετε? Ότι η Έλλη μας, η γυμνάστριά μας. Έλα εδώ, βρελάκι, έλα μέσα. Έλα μέσα που δεν κρατιότανε και χόρευε έξω μόνη της και έκανε τα κριτικά. Έπρεπε να μπεις μέσα. Γιατί δεν μπήκες μέσα? Θα μας χορέψουμε τα παιδιά της μια γυροβολιά, σε δούμε, σε καμαρώσουμε? Ναι, θα το ήθελα, ξέρω να χορεύω. Θα το ήθελε. Και εγώ από μικρή. Μη φοβόσαστε, δεν θα μας εκθέσει καθόλου. Είναι εξαιρετική. Μια γυροβολιά, παιδιά, θα τη ρίξουμε. Ε? Μαλεβιζιώτη. Μαλεβιζιώτη θέλει. Σαλά, θέλει Μαλεβιζιώτη. Πάμε να δούμε την Έλλη μας. Την Έλλη μας, ρε! Έλα, οι κοπελιές χορεύουνε καλό, Μαλεβιζιώτη. Έλα με αυτή που σέρνει το χορό, φαίνεται είναι η πρώτη. Κοπελιά, πως είσαι μερακλίνα. Έλα και χάθηκε ένας μερακλής, για σένα κι είναι κρίμα. Μπράβο, να ζήσετε. Να ζήσετε και... καλή. Πολύ καλή. Να την πάρουμε στο συγκρότημα. Να την πάρουμε. Καλά, και εμείς τι θα έχουμε μετά? Μας βάζει την Έλλη. Καίκαμε. Είσαστε παιδιά καταπληκτικοί, συγχαρητήρια.
Ό,τι και να σας πούμε είναι λίγο, αγάπη μου. Και έχετε και ωραία μάτια και στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Γιατί από την Έλλη μας ξεκινώντας, τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει καλά. Είσαστε ξανθοί και όμορφοι. Από πού σας είπαμε? Τα Χανιά. Ναι, το είπαμε αυτό. Πάρε με, πάρε με να φύγουμε. Πάμε, πάμε τώρα. Τι έγινε, καμιά μαντινάδα θα ακούσουμε? Ακούσουμε. Θα ακούσουμε μαντινάδα, θα την πεις? Ποια πολλές? Δεν ξέρω, εγώ μία για τον κύριο Χαρδαβέλα θέλω. Έτσι έβαλα μία πρόχειρη τώρα. Μία πρόχειρη έβγαλες, για να δούμε, για να ακούσουμε έτσι για τον κύριο Χαρδαβέλα μία μαντινάδα, για να ακούσουμε. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Όλοι τον αγαπάνε, αγόρι μου, όλοι τον αγαπάνε. Λοιπόν, σαν βλέπω τηλεόραση πάντα με πιάνει τρέλα. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον Κώστα Χαρδαβέλα. Να το, μπράβο!